Κύριε Νικόλαρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μακεδονόπουλο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν ποια είναι τα νέα δεδομένα που υπάρχουν για τη διάθεση των δωρεάν rapid self-test από τα φαρμακεία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο δεδομένο παρά μόνο οι εξαγγελίες της κυβέρνησης σχετικά με το θέμα αυτό και αυτά που διαβάσαμε σχετικά για μια πλατφόρμα που θα ιδρυθεί για όλο αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Είμαστε σε αυτό που έχουμε ως πάγια θέση πει όλες αυτές τις μέρες, ότι χωρίς σχεδιασμό αυτό δεν θα είναι κάτι εύκολο να υλοποιηθεί μέσω των φαρμακείων μας. Το εγχείρημα αυτό, κύριε Νικόλαρε, πώς το κρίνετε τη στιγμή μάλιστα που το ΕΣΥ καταραίει? Αυτό το εγχείρημα είναι αρκετά δύσκολο. Παρόλα αυτά, όχι ακατόρθωτα θα έλεγα. Όμως, σε κάθε περίπτωση και κάθε φορά θα ήταν καλό ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να σχεδιάζει και να ενημερώνει και να συζητά πρωτίστως με τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες που θα ήθελε την βοήθειά τους εισαγωγικά για να ξεδιπλώσει ένα τέτοιο σχέδιο. Αυτή τη στιγμή, όπως λέτε, καταραίει το ΕΣΥ, όμως οφείλω να σας πω ότι και η πίεση στα φαρμακεία είναι πάρα πολύ υψηλή, δεδομένου όλων των διεργασιών που επιτελούνται εκεί. Απλά να σας αναφέρω, και εκεί ίσως καταλάβετε γιατί υπάρχει αυτή η ένσταση και η αντίδραση εκ μέρους των φαρμακοποιών, θα σας αναφέρω ότι η βάση των φαρμακοποιών είναι οι ιδιώτες αυτοαπασχολούμενοι. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να έχουν κάποιον υπάλληλο, ή και αν έχουν, δεν επαρκεί για την εκτέλεση των διεργασιών, όπως σας είπα, που εκτελούνται αυτή τη στιγμή ήδη στο φαρμακείο. Ενημερωτικά να σας πω ότι, όπως θα συζητήσουμε πιθανώς και παρακάτω, ο εμβολιασμός, το κλείσιμο των ραντεβού για τα εμβόλια, ακούγεται μια πολύ απλή διαδικασία. Όμως αυτό πραγματικά έχει επιβαρύνει κατά πολύ το διαχειριστικό του φαρμακείου μας, διότι έρχονται οι πολίτες, άλλοτε δουλεύει το σύστημα, άλλοτε δεν δουλεύει. Πρέπει να ενημερωθούν τα ηλικιακά γκρουπ. Δεν είναι κάτι απλό. Σήμερα είναι 70-75, αύριο είναι 60-65. Είναι ευπαθείς ομάδες Α, ευπαθείς ομάδες Β. Είναι μια πληροφόρηση, πέραν το εμβόλιο ποιο να κάνω, AstraZeneca, Pfizer κτλ, το οποίο εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απάντηση εκπόλυνος. Παρ' όλα αυτά, όλος αυτός ο φόρτος έρχεται να χρησιμοποιήσει τους πόρους που έχει το κάθε φαρμακείο, που σας λέω κατά βάση είναι αυτοαπασχολούμενο. Βάλτε σε αυτό τη συμμόρφωση, την εκτέλεση συνταγών, χρόνιων πάσχοντων. Βάλτε όλες αυτές τις διαδικασίες, εκτέλεση αναλωσίμων, συμβουλή. Πώς μπορούμε λοιπόν να ανταποκριθούμε στο να συμβουλέψουμε για τη χρήση ενός self-test, γιατί ίσως έχει γίνει λάθος αντίληψη, το να δώσω ένα self-test ή ακόμα και ένα rapid test, θα πρέπει κάποιος να εξηγήσει, να δείξει πώς χρησιμοποιείται, όπως ορίζει το επάγγελμά μας. Το επάγγελμα του φαρμακοποιού είναι η επιστημονική συμβουλή στη χρήση του φαρμάκου ή του γιατροτεχνολογικού προϊόντος. Αυτό δεν δύναται να γίνει. Και σκεφτείτε 10 εκατομμύρια τεστ να διανεμηθούν μέσω των φαρμακείων. Ο κάθε ένας που θα έρθει 4 φορές το μήνα. Μάλιστα. Έτσι. Για κάντε τα νούμερα σε ένα μήνα, πόσος κόσμος θα περάσει το φαρμακείο και πώς θα διαχειριστεί το φαρμακείο έναν τέτοιο όγκο. Και ακόμα δεν σας έχω πάει στα πιο επιστημονικά. Τώρα μιλάμε τα διαδικαστικά, έτσι. Ναι. Πιστεύετε, κύριε Νικόλαρη, ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας για τη διενέργειά τους? Σαφέστατα. Αυτό είναι τα πιο επιστημονικά. Σαφέστατα και υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Ήδη, όπως σας είπα, η πίεση στα φαρμακεία είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί η διέλευση του κόσμου δεν έχει σταματήσει καθόλου κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εάν υποθέσουμε ότι θα μπαίνει 4 φορές το μήνα ακόμα ένας άνθρωπος ή ο ίδιος ο ασθενής πελάτης για να κάνει αυτό το τεστ, αντιλαμβάνεστε την αυξημένη πιθανότητα επιμόλυνσης του προσωπικού και του ίδιου του φαρμακοποιού. Άρα υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τη διασπορά του ιού και το ενδεχόμενο, όπως είπατε, να νοσήσουν και φαρμακοποιοί αλλά και εργαζόμενοι? Υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη? Όχι, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Αυτό ακριβώς είναι η ένσταση των φαρμακοποιών, ότι δεν προφυλασσόμεθα με κανέναν τρόπο και με καμία διαδικασία
Απλά ήταν μια ανακοίνωση, θα δίνονται από το φαρμακείο. Σαν αυτό το είδος να είναι ένα είδος λιανεμπορίου που μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε χωρίς να ρωτήσει. Σαν να ήταν ένα είδος που θα μπορούσαμε να βάλουμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ, Φερρυπίν, να πάτε να το πάρετε χωρίς να μιλήσετε ή να ρωτήσετε το ταμείο, ας πούμε, πώς θα το κάνει. Αυτή η στάση, σκεφτείτε το, αναλογιστείτε το, η στάση που θα κάνετε να μιλήσετε με έναν υπάλληλο σε ένα σούπερ μάρκετ ή στον ταμείο, αυτά τα 5 λεπτά που θα κάνει να σε εξηγήσει είναι αύξηση πιθανότητας επιμόλυνσης, έτσι. Άρα η διαδικασία αυτή είναι επιστημονική ή όχι? Και τα αποτελέσματά της βεβαίως, που θα προκύπτουν αποτελέσματα, δεν μπορεί να μην προκύπτουν αποτελέσματα. Θα σας πω, η διαδικασία καθεαυτούσα διαδικασία σαφέστατα είναι επιστημονική και σαφέστατα θα συμβάλλει στη μείωση της διασποράς. Ο σκοπός του self-test, ξεκάθαρα, είναι η μείωση της διασποράς. Ποια είναι η ουσία του self-test, που πολύ ορθά θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θέλει να φέρει στο προσκήνιο αυτή τη χρονική στιγμή, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι ένα τεστ στο οποίο, διενεργώντας το, έχουμε μία αποτελεσματικότητα τουλάχιστον πάνω από 80%. Δηλαδή, ένα στους 4 στους 5 θα πάρουν ορθή εξέταση, ορθό αποτέλεσμα μάλλον. Άρα λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτό το τεστ εύκολα στο σπίτι μας, πριν βγούμε να κάνουμε τα ψώνια μας, πριν πάμε σε κάποιον που έχει ανάγκη, πριν οτιδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, γνωρίζουμε εκ των προτέρων εάν έχουμε υλικό φορτίο ή όχι, αν είμαστε θετικοί ή όχι. Δεν πιάνει όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εννοούμε ότι αυτό είναι μοριακό τεστ. Είναι ένα τεστ να βοηθήσει στην αυτοδιάγνωση, άρα και στην αυτοπροστασία και προστασία του κοινωνικού συνόλου. Ναι, είναι σωστή η κατεύθυνση. Ναι, πρέπει να διατηρηθεί αυτό το προϊόν αυτή τη στιγμή στους Έλληνες πολίτες. Όμως, αυτό που σχολιάζω εγώ τόση ώρα είναι η διαδικασία που πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, γιατί εκτός από το ΕΣΥ, το συνδυασμένο ΕΣΥ, θα έχουμε και κλειστά φαρμακεία λόγω κορονοϊού. Άρα, θα συνδυαστεί ακόμα περισσότερο το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Τα αποτελέσματα, κύριε Νικόλαρε, πού και πώς θα καταγράφονται, τα κρούσματα με άλλα λόγια? Θα καταγράφονται από τα φαρμακεία? Αρχικά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση γι' αυτό. Σας είπα και στην αρχή, έτσι ίσως το είπα στη λάθος στιγμή, ανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες, πάση περιπτώσει, ότι φτιάχνεται και κάποιο σύστημα, το οποίο εκεί που θα δηλώνεται το ΑΜΚΑ του ασθενούς που θα παίρνει το τεστ ή του πελάτη που θα παίρνει το τεστ, όπου λογικά εκεί εκ των υστέρων θα πρέπει να καταχωρεί το αποτέλεσμα. Και αυτή είναι η μοναδική λογική πράξη, θα λέγαμε, που θα είχε ως αποτέλεσμα το να διενεργηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Διαφορετικά, αν δεν καταγράφονται τα αποτελέσματα των τεστ, νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικό σαν μέτρο. Οπότε, λογικά, θα υπάρχει μια πλατφόρμα που είτε ο φαρμακοποιός, αν αυτά τελικά διατεθούν από το φαρμακείο, θα καταγράφει τα αποτελέσματα κατόπιν συνομιλίας με τον ασθενή που τα πήρε. Άρα, εδώ, επιπρόσθετη χρήση πόρων του φαρμακείου για καταγραφή, είτε ο ίδιος ο ασθενής, αν ακολουθεί κάποια άλλη διαδικασία, θα μπαίνει σε κάποιο σύστημα να καταγράφει το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Γνωρίζουμε ίσως πού θα αποβάλλονται τα χρησιμοποιημένα τεστ, τα οποία θα έχουν βιολογικό φορτίο? Τεράστιο βιολογικό φορτίο. Μιλάμε για 10 εκατομμύρια τεστ σε ένα μήνα. Όχι, δεν γνωρίζουμε πού θα αποβάλλονται αυτά. Ακόμα και να σας πω, αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο ζήτημα για όλα τα βιολογικά τεστ ή τα βιολογικά απορρίμματα γιατρίων, φαρμακείων κτλ. Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη. Όχι μόνο για το τεστ, αλλά αν θέλετε για το τεστ αυτή τη στιγμή που θα γίνει και μαζικά, όχι, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Άλλη μια μεγάλη ανησυχία που εκθέσανε και οι συνάδελφοί μου αυτές τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα. Να έρθουμε στο θέμα των εμβολιασμών, ξανά μιας και αναφερθήκαμε και νωρίτερα. Πώς εξελίσσεται η πορεία των εμβολιασμών στο νομό μας, κύριε Νικόλαρε? Τι έχετε να μας πείτε και αν βεβαίως υπάρχει επάρκεια εμβολίων, τι γνωρίζετε? Υπήρξε καταρχάς να σας πω ότι από την ενημέρωση που έχω εξελίσσεται ομαλά η όλη διαδικασία. Κάποια στιγμή υπήρξε προ 3 εβδομαδών κάποια ανομαλία, είχε κλείσει το σύστημα, δεν μπορούσαμε να κλείσουμε ραντεβού. Εν πάση περιπτώσει υπήρξε αυτό το θέμα. Επιλύθηκε μάλλον. Αυτή τη στιγμή κυλάει ομαλά η διαδικασία. Όπως έχω ενημερωθεί, θα ανοίξουν μέχρι τέλος του μήνα, αρχές Απριλίου, 10 γραμμές εμβολιασμού
σε όλη την περιφέρεια της Λακωνίας. Δεν θα είναι μόνο το νοσοκομείο Σπάτης και το νοσοκομείο Μολάν που ήταν όπως όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Οπότε θα αυξηθεί η δυναμική εμβολιασμού του ΕΣΥ με 10 γραμμές εμβολιασμού σε διάφορα σημεία του νομού. Από εκεί και πέρα σαφώς κινείται αργά η διαδικασία έως τώρα και θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση οι 10 γραμμές αυτές που σας αναφέρω. Σε κάθε περίπτωση, δική μου εκτίμηση ότι και πάλι δεν θα προχωρήσει με την αναμενόμενη ή με την επιθυμητή ταχύτητα ο εμβολιασμός. Δεν θα επαρκέσουν ούτε και οι 10 γραμμές. Μάλιστα. Οι συνάδελφοί σας φαρμακοποιοί τι σας λένε? Έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Κύριε Μακεδονοπούλου, έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Σας ξαναλέω, το κλείσιμο του ραντεβού μπορεί να ακούγεται μία απλή διαδικασία, αλλά είναι ένα επιπλέον φόρτο εργασίας στα φαρμακεία που επιτελούν, σας ξαναλέω, πάρα πολλές διεργασίες και οι οποίες απαιτούν την απόλυτη αφοσίωση όταν χορηγούμε φάρμακα και πρέπει να διεκδικούμε τις συμμόρφωσεις του ασθενούς, όταν πρέπει να δίνουμε τη συμβουλή μας, όταν πρέπει να βλέπουμε αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Όλο αυτό το πράγμα έρχεται από πάνω σαν ένα βάρος δυσβάστητο αυτή τη στιγμή. Έχουν πιεστεί πάρα πολύ και μην ξεχνάτε σε όλο αυτό ο φόβος να νοσήσει κάποιος από τον όλο και περισσότερο προσέλευση κόσμου στα φαρμακεία. Είναι πιεσμένη η κατάσταση. Είναι πιεσμένη. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν τα νέα δεδομένα, τις νέες ανακοινώσεις για την δωρεάν διάθεση των rapid self-test, έτσι κύριε Νικόλα Ρε. Ναι, η διάθεση αυτή τη στιγμή, η τελευταία ενημέρωση που έχω, είναι η διάθεση του δευτεροβάθμιου οργάνου μας, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είναι να προσέλθει σε διάλογο με την κυβέρνηση, ώστε να βρεθεί μια λύση να μπορούν να διατεθούν τέλος πάντων τα τεστ αυτά με ασφάλεια, σας ξαναλέω, και με τις σωστές προϋποθέσεις από τα φαρμακεία. Οπότε αυτή η διάθεση υπάρχει εκ μέρους των φαρμακοποιών, παρόλη την πίεση που σας αναφέρω. Ευελπιστούμε να βρεθεί η λύση, η βέλτιστη λύση, ώστε να μπορεί να γίνει αυτό το οποίο, ξαναλέω, το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό σαν next βήμα για να βγούμε από αυτή την κρίση την υγειονομική. Μάλιστα. Κύριε Νικόλα Ρε, θα είμαστε σε επαφή βεβαίως. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μακεδονοπούλου. Καλή συνέχεια.